Είμαι ο τελευταίος που θα θελήσει να γίνει η ευθανασία σε ένα σκυλί. Είμαι πιο φιλόσοφος από αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερθήκαμε σε ευθανασία. Είναι ψέματα και η αλήθεια θα λάμψει. Με αυτά τα λόγια απάντησε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπεύθυνος του κοινοκομείου του Δήμου Σερών Χρήστος Γρηγοριάδης στα όσα του αποδόθηκαν περί ευθανασίας των σκύλων ράτσας Pitbull. Ο φιλοζωικός όμιλος των Σερών προσπαθεί να με συκοφαντήσει εν ώψη μάλιστα και των επερχόμενων δημοτικών εκλογών τον μήνα Μάιο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γρηγοριάδης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο φιλοζωικός όμιλος Σερών προσπαθεί να με συκοφαντήσει. Μάλιστα, εν ώψη και των επερχόμενων δημοτικών εκλογών τον Μάιο του 2019, αυτό θα γίνεται συστηματικά από κάποιους που προσπαθούν να με χτυπήσουν πολιτικά. Να είναι σίγουροι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Για την αποκατάσταση της αλήθειας έχω να δηλώσω το εξής. Στην συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής 29 Μαρτίου του 2019, η πρότασή μου ήταν να υιοθετηθούν από τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής τα σκυλιά μάρκας Pitbull που είναι στο κοινοκομείο, γιατί είναι επικίνδυνα και για τον άνθρωπο αλλά και για τα άλλα τα σκυλιά. Μάλιστα έδωσα με προθεσμία διάστημα 2 μηνών με σκοπό να τους κινητοποιήσω για να μην το αμελήσουν. Λοιπόν, επίσης στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αναγνώστηκε ο σχετικός νόμος ο οποίος προβλέπει σε περίπτωση που δεν υιοθετηθούν τα επικίνδυνα ζώα φτάνουμε στο τελικό στάδιο που είναι η ευθανασία. Αναγνώστηκε όμως. Ο νόμος το προβλέπει και δεν το είπα εγώ. Ούτε υιοθετώ μια τέτοια εξέλιξη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να φτάσουμε στην ευθανασία. Γι' αυτό και η πρόταση δική μου ήταν να υιοθετηθούν από τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής. Την ευθανασία την ανέφερε ο Φως και μάλιστα εγώ θα πω και ότι έμεσα, δηλαδή από μόνοι τους φτάσανε στο θέμα της ευθανασίας. Για ποιο λόγο? Μπορούν να τα υιοθετήσουν και να μην χρειαστεί να γίνει ευθανασία. Έτσι, έχουμε μεγάλη απόσταση από την υιοθεσία μέχρι την ευθανασία. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μίλησα για ευθανασία. Εγώ μίλησα για να υιοθετηθούν αυτά τα 2-3 σκυλιά τα επικίνδυνα από τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής. Τελεία. Παράλληλα, ο ίδιος έκανε μία αναδρομή στις δράσεις και στις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της κατάστασης στο Δημοτικό Κοινοκομείο του Δήμου Σερών. Ο Δήμος Σερών κάθε χρόνο 120.000 ευρώ σε τροφές και φάρμακα. Χώρια το προσωπικό, κτηνίατροι, υπάλληλοι, αυτοκίνητα κτλ. Εξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για τα αδέσποτα και αυτό δείχνει την ευαισθησία του Δήμου Σερών, όπως η ευαισθησία του, την δική μου ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος. Τέλος, ο αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε να καλύψει η υπηρεσία του Δήμου τα έξοδα σίτησης των ζώων ή ό,τι άλλο πρόβλημα προκύψει σε όποιον εθελοντικό σύλλογο επιθυμεί να αναλάβει τη φιλοξενία των συγκεκριμένων τετράποδων, μέχρι ώστε να υιοθετηθούν. Δεν έχουμε πρόβλημα να τους δώσουμε και τροφές και φάρμακα. Βεβαίως μπορούμε. Βεβαίως μπορούμε, ναι. Και τροφές. Δηλαδή αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Μπορούμε όπως. Βεβαίως μπορούμε, όπως το κάνουμε και σε κάποιους οι οποίοι έχουν και αδυνατούν ή δίνουμε να ταΐσουν κάποια άλλα δέσποτα. Βεβαίως μπορούμε. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα από αυτά τα σκυλιά, μπορούμε να του προμηθεύσουμε και τροφή και φάρμακα.